Να πάμε λίγο στην αρχή και στο πώς ξεκίνησες. Ε, είχες πει ότι δεν γεννήθηκες με τη στόφανο Αρσιβάριστα. Ε, Κι τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακ... χαρίσματα και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος; Να έχει για να διακριθεί στο άθλημα τη Άση Βαρών. Ε, όταν λέω ότι δεν γεννήθηκα με τη στόφα ενό ασυμβαρίστου, εννοώ ότι δεν είχα τα σωματικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν με δει στον δρόμο, δεν θα πει να είναι ένα ασυμβαρίστρο <laughs> με τίποτα. <laughs> θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα περάσει από το μυαλό σου. Ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Έχω ένα, ένα κορμί με τελείω ανάποδε αναλογίε όσον αφορά την άρση Βαρών. Αλλά νομίζω ότι έχω το μενταλιτέ και τα ψυχικά χαρίσματα να κάνω προθελτισμό. Νομίζω ότι γεννήθηκα με αυτό. Mm -hmm. με αυτό το χαρακτήρα. Και στη συνέχεια δομήθηκε, νομίζω ότι σε οποιοδήποτε άθλημα κάτι θα έκανα. Δεν θα ήμουν περαστικό. Η Ασφαρόν θέλει κοντά, κοντά άκρα, κοντά πόδια, κοντά χέρια, mm -hmm. τα οποία δεν τα έχω. Ε, οπότε δυσκολεύομαι για μία προπόνηση ενό ανθρώπου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω πέντε. Ah, okay. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Για μένα από θέμα τεχνικής το να να βρω την κατάλληλη τεχνική και να την προσαρμόσω στο σώμα μου ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο. Μου πήρε αρκετά χρόνια. Το μόνο προτέρημα που έχω σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει αυτέ τι αναλογίε είναι ότι εγώ μπορώ να αναπτύξω μεγαλύτερε ταχύτητε. Αυτό είναι ένα όπλο. Πέρα από το σωματότυπο, τι, τι άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να, πρέπει να έχει κάποιο. Εντάξει, μετά πάμε για ψυχικά χαρακτηριστικά, και μιλάμε γενικά για πρωταθλητισμό και όχι μόνο για ασφάρον. Mm -hmm. ε, θέλει εγωισμό. Για να μη χάνει, α πούμε. Ε, ναι, θέλει εγωισμό. Ο προλαθητισμό είναι κατά τα ψέματα ένα χώρο εγωιστικό. Αν δεν mm -hmm. είσαι εγωιστή, δύσκολα θα βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο. Να. Mm -hmm. Θέλει υπομονή, επιμονή, να δουλεύει. Βέβαια, το ταλέντο με τη δουλειά συνήθω είναι αντίθετα. Δηλαδή, ένα πολύ ταλαντούχο ε, δεν δουλεύει αρκετά. Διότι ακριβώ το έχει και δεν Στηρίζεται έχει ανάγκη να το δουλέψει. Εγώ που δεν είχα το ταλέντο. Να κάνω ασφαρόν. Αναγκαστικά για να φτάσω του ταλαντούχου, έπρεπε να δουλέψω πολύ περισσότερο. Mm -hmm. Εκεί στη δουλειά με οδηγούσε ο εγωισμό. Ότι έλεγα ότι εγώ θέλω να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Εγώ είμαι, εγώ θα το καταφέρω. Και ποιο ήταν ο δρόμο, πρέπει να δουλέψω περισσότερο. Οπότε αναγκαστικά δούλευα περισσότερο στην προγόνιση. Σε σχέση με του. Σε σχέση με, με παιδιά που θυμάμαι, τα οποία ήταν πολύ πιο ταλαντούχα από μένα. Και τελικά που βρίσκονται σήμερα. Ε, σίγουρα δεν έκαναν τα πράγματα που έφτασα να κάνω εγώ. Άρα είναι αυτό που πολλέ φορέ ακούμε ότι δεν αρκεί μόνο το. Το ταλέντο ταλέντ. δεν αρκεί, προφανώ. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει δουλειά, υπομονή, υπομονή, τύχη. Mm -hmm. Και ο παράγοντα τύχη παίζει ρόλο. Να ασχολείσαι συνέχεια, να προσέχει τον εαυτό σου, το σώμα σου, την ψυχική σου και σωματική σου υγεία. Γενικότερα πρέπει να είσαι αφοσιωμένο 24 ώρες το 24ωρο στον εαυτό σου. Το καλό να ακούγεται.